βασιλική υψηλότητα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος υποδέχεται στο αεροδρόμιο του ελληνικού τη μνηστή του πριγκίπισσα Άννα Μαρία της Δανίας. Το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι με την άφιξη αυτή αρχίζουν οι προετοιμασίες για τον πανηγυρικό εορτασμό της εκατονταετηρίδος της ελληνικής βασιλικής δυναστείας. Λίγο αργότερα έρχονται και οι γονείς της πριγκιπίσης, ο βασιλεύς Φρυδερίκος της Δανίας και η βασίλισσα Ίνγκριντ. Έτσι συμπληρώνεται με τα 100 έτη ο κύκλος που συνέδεσε τα δύο έθνη από το 1863, όταν στο Δανό βασιλόπεδα Γεώργιο προσεφέρεται το στέμα της Ελλάδος. Ένα στέμα το οποίο ελάμπριναν 50 έτη βασιλείας. Εορταστικές εκδηλώσεις αρχίζουν με την επιθεώρηση των μονάδων του βασιλικού ναυτικού που είναι αγκυροβολημένες στο Φαλιρικό όρμο. Όταν το βασιλικό πλοίο πολεμιστής φτάνει στα Φαλιρικά ύδατα, ο βασιλεύς Παύλος και η βασίλισσα Φρυδερίκη έρχονται να υποδεχθούν τους ξένους βασιλείς. Στην αποβάθρα τους περιμένει στο μεταξύ το πριγκιπικό ζεύγος, καθώς και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως και η κυρία Καραμανλή. Την επιθεώρηση του αποσπάσματος που αποδίδει τιμάς, ο βασιλεύς Φρυδερίκος ανταλλάσσει θερμήν χειραψίαν με τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η βασιλική πομπή γίνεται αντικείμενο ενθουσιωδών εκδηλώσεων εκ μέρους του λαού, ο οποίος στα 100 αυτά χρόνια έζησε τόσες και τόσες μέρες χαράς και λύπης με τους βασιλείς του. Στην άκτορα προς τιμήν των Δανών βασιλέων υπήρξε αληθής φαντασμαγορία, την οποία ετώνιζε η παρουσία των εστεμένων καθώς και των εκλεκτωτέρων μελών της αθηναϊκής κοινωνίας. Ήρχισαν εορταστικές εκδηλώσεις συμφώνως προς το καθοριστέν πρόγραμμα. Ετελέστη πρώτον διορθόδοξο λειτουργία εις την Μητρόπολη Αθηνών. Εις την λειτουργία προσήρθεν η βασιλική οικογένεια. Εχωροστάτησαν δε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Μητροπολίτης Ρόδου και ο Καρπάθου, πλαισιούμενοι υποκληρικών Ορθοδόξων, Αραβικών, Αφρικανικών και Σλαβικών εκκλησιών.
Συγκινητική το η στιγμή κατά την οποία ο βασιλεύς Παύλος, μοναδικός στον κόσμο, ορθόδοξος μονάρχης, απήγγειλε τον πιστεύω. Παρουσία του Υπουργικού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και του κυρίου Πρωθυπουργού, των βιομηχανικών επιμελητήριων της Ελλάδος, ετοίμησαν εις επίσημον συγκέντρωση τους βασιλείς μας. Ομιλώντας αυτήν, ο Υπουργός Εμπορίου, κ. Πιπινέλης, είπε: «Το έθνος μεγαλειότατε ευρίσκεται μαζί σας και από τα βάθη της ψυχής του αναπέμπει σήμερον μίαν ειλικρινή ευχήν. Ο Θεός σκέπει τον βασιλέα». Τους βασιλείς ετοίμησαν επίσης και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά δε την γενομένη συγκέντρωση, ο διοικητής της τραπέζης, κ. Χέλμης, προσεφώνησε τον βασιλέα Παύλον ως εξής: «Την ευτυχισμένη αυτή μέρα, ο ελληνικός λαός μεγαλειότατε αναθυμάται μαζί με τον βασιλέα του, με υπερηφάνειαν και ευλάβειαν, τα 100 χρόνια εθνικής ζωής, εσφραγισμένα από τον όρκον που επρόφερον τα νεανικά χείλη του πρώτου βασιλέως των Ελλήνων. Επί τη ευκαιρία της εκατονταετηρίδος, η Εθνική Τράπεζα προσέφερε 5 εκατομμύρια διυποτροφίας τραπεζικών επαγγελμάτων και αποφάσισε την έκδοση καλλιτεχνικού λευκώματος της ιστορίας του ελληνικού λαού. Εις την ωραία τελετή του Εθνικού Πανεπιστημίου παρέστη ολόκληρη η ελληνική βασιλική οικογένεια, υπεδέχθησαν δε ταύτην ο Πρίτανης και η Σύγκλητος». Ομιλώντας αυτήν, ο βασιλεύς Παύλος είπε: «Χαιρετίζω εις την αίθουσαν ταύτην την σπουδάζουσαν ελληνική νεότητα. Από αυτήν θα αναβλήσει η δύναμη, δια της οποίας η Ελλάς θα καταλάβει μεταξύ των εθνών την πρέπουσαν ηγετική θέση». Ιδιαίτερος ενθουσιώδης υπήρξαν οι συγκέντρωσεις δημάρχων και κοινοταρχών, οι οποίοι συνέρευσαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να τιμήσουν τους Έλληνας βασιλείς. Οι βασιλείς παρεκάτησαν εις πρόγευμα δοθέν προς τιμήν των υπό του Πρωθυπουργού και της κυρίας Καραμανλή. Η συγκέντρωση υπήρξε ιδιαίτερος εγκάρδιος εις το πλαίσιο της χαρμοσύνου ατμοσφαίρας του εορτασμού της εκατονταετηρίδος. Με την σειρά των, ένοπλοι ελληνικές δυνάμεις οργάνωσαν μεγαλειώδη εορτή εις το Παναθηναϊκό Στάδιο, παρουσία του Πρωθυπουργού και της κυρίας Καραμανλή, μελών του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων επισήμων. Οι βασιλείς, προσερχόμενοι εις αυτήν, επεφημούνται υπό χιλιάδων λαού. Επίδειξην ελικοπτέρων, ιδιαίτερα εντύπωση να αφήνουν εασκήσεις των μοτοσυκλετιστών της ΕΣΑ. Εορτέ της εκατονταετηρίδος έληξαν με πανηγυρική παράσταση εις το Βασιλικό Θέατρο. Η γενική εντύπωση από την εβδομάδα του εορτασμού αποδίδεται χαρακτηριστικός από τους λόγους του Προέδρου της Κυβερνήσεως, ο οποίος εις εμπνευσμένη προσφώνησή του είπεν: «Εδοκιμασίε εχαλείπδωσαν τους δεσμούς της δυναστείας και του λαού, ο οποίος γνωρίζει ήδη ότι ο βασιλικός θεσμός και ενσαρκώνουσα αυτόν δυναστεία αποτελούν εγγύηση για την ενότητα, την ασφάλεια και την πρόοδο του έθνους».